Λόγος. Φτάσαμε λοιπόν, είμαστε στη συνοικία της Νέας Σμύρνης, Αντώνη. Πριν από λίγο η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον κύριο Χαρδαλιά και τον κύριο Τσιόδρα αποχώρησε από το σημείο. Ναι. Εδώ ο πληθυσμός των Ρωμά που βρίσκεται και κατοικεί στην περιοχή και έχει τεθεί σε καραντίνα είχε κόψει τις κορδέλες που έχει τοποθετήσει η αστυνομία από χθες το βράδυ, με αποτέλεσμα όταν ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Χαρδαλιάς τους πλησίασαν να δεχτούν τις έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων αυτών, καθώς λένε ότι δεν έχει αποκλειστεί όλη η περιοχή, αλλά έχει αποκλειστεί μόνο το κομμάτι όπου ζουν οι Ρωμά. Ναι. Και κάτι τέτοιο τους στοχοποιεί. Δεν θα μπορέσουν, λένε, να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Αυτό που τους συνέστησε ο καθηγητής είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους. Η κατάσταση είναι σοβαρή, μετά και από τα 20 κρούσματα που βρέθηκαν θετικά χθες, αλλά και ένα αναμονή των αποτελεσμάτων των κρούσματων, τα οποία των δειγμάτων που ελήφθησαν σήμερα και είναι πάνω από 200, εξετάζονται αυτή την ώρα στα εργαστήρια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ώρα με την ώρα λοιπόν αναμένουμε αποτελέσματα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτό το δείγμα των πολιτών στους οποίους έγινε σήμερα το τεστ. Είναι τεταμένη η κατάσταση και όπως παθαίνουμε και από άλλους κατοίκους εδώ στην περιοχή, αλλά και εμείς όπως έχουμε διαπιστώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι πολλοί που θέλουν να βγουν έξω από το χώρο που έχει απαγορευτεί η κίνηση. Έντονες διαμαρτυρίες, πολύ έντονες, και μάλιστα έγινε γνωστό ότι κλείνουν και οι λαϊκές αγορές όλες. Αυτό, οπότε θεωρούν ότι έτσι χάνουν το εισόδημά τους και δεν θα έχουν τρόπο να εργαστούν και να έχουν χρήματα. Η τροφοδοσία θα γίνεται ακριβώς.